Μπούλα Σπορ, καλησπέρα σας. Σήμερα ήρθαμε στο γήπεδο κάτω Χαλανδρίου για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση του Απόλλωνα Χαλανδρίου. Ο Απόλλωνας μετέχει στο δεύτερο όμιλο της Α κατηγορίας και στις 5 πρώτες αγωνιστικές έχει μία νίκη, μία ισοπαλία και 3 ήττες. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την ομάδα μαζί με τον ποδοσφαιριστή της ομάδας, τον Τάσο Παγώνη. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ο Απόλλωνας στις 5 πρώτες αγωνιστικές έχετε 3 ήττες, μία νίκη και μία ισοπαλία. Σωστά. Μπορούσατε για κάτι καλύτερο? Σίγουρα ήταν μία δύσκολη αρχή στο πρωτάθλημα. Είχαμε πολλά συνεχόμενα ντέρμπι με δυνατές ομάδες. Θεωρώ πως θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει κάποιους επιπλέον βαθμούς. Πάντως είμαστε ευχαριστημένοι γενικά με την εικόνα της ομάδας και συνεχίζουμε με αυτό το μοτίβο. Τελευταίο παιχνίδι ήταν με τον Λυσιακό. Ναι. Πώς ήταν η γνώμη σου για αυτό το παιχνίδι? Ο Λυσιακός είναι μια ιστορική ομάδα σίγουρα. Έχει κατέβει από τη ΓΑΜΑ Εθνική, πολύ δυνατή ομάδα. Παρ' όλα αυτά εμείς καταφέραμε να τους ανταγωνιστούμε πολύ καλά. Χάσαμε ένα 0, θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει ένα βαθμό. Ποιος θα είναι ο στόχος του Απόλλωνα στο πρωτάθλημα? Σίγουρα θα είναι να παίζουμε το ποιοτικό ποδόσφαιρο που ξέρουμε και που μαθαίνουμε κάθε μέρα εδώ πέρα στις προπονήσεις. Και μέσα από αυτό νίκες, βαθμοί για να παραμείνουμε στην κατηγορία και να κάνουμε όσο καλύτερη πορεία μπορούμε. Ακολουθεί τώρα το παιχνίδι με τα Σούρμενα. Δύσκολο παιχνίδι? Σίγουρα τα Σούρμενα είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ωστόσο εμείς δουλεύουμε καθημερινά και βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Έτσι και αυτή τη βδομάδα θα δούμε το παιχνίδι με τα Σούρμενα με συγκέντρωση και αυτοπεποίθηση. Ωραία. Τάσο, να σε ρωτήσω τώρα για την φάση που έγινε στα τελευταία λεπτά του αγώνα στο παιχνίδι με τον Λυσιακό. Ενώ αυτό το fair play που έκανε ο Μήτρου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Σωστά. Είχε πέσει ένας παίκτης του Λυσιακού, είχε ένα τραυματισμό. Και να σε διακόψω, έβγαλε και ο Λυσιακός ανακοίνωση και έδωσε συγχαρητήρια. Είχε πέσει ένας ποδοσφαιριστής του Λυσιακού μέσα στην περιοχή επειδή είχε τραυματιστεί. Οι παίκτες του Λυσιακού συνέχισαν τη φάση. Ίσως δεν είχαν αντιληφθεί ότι οι παίκτες τους ήταν κάτω. Παρ' όλα αυτά, όταν κερδίσαμε εμείς την μπάλα και βγήκαμε στην αντεπίθεση, κερδίσαμε ένα. Έκανε χέρι ο τερματοφύλακας του Λυσιακού. Δέχτηκε και κόκκινη κάρτα, έτσι. Και κόκκινη κάρτα, σωστά. Ωστόσο, εμείς αποφασίσαμε να μην εκτελέσουμε το φάουλ απευθείας. Ήταν ο Μήτρου στην. Ναι, το εκτελούσε το φάουλ, έτσι. Σωστά. Αποφασίσαμε μέσω του προπονητή, μέσω τέλους του προπονητή, να μην εκτελέσουμε το φάουλ. Διότι ήταν μια ενέργεια που αντιπροσωπεύει την νοοτροπία μας, αφού καλυφτόταν ο παίκτης μας από το offside, από τον παίκτη που ήταν στο έδαφος. Εντάξει, ήταν μια ενέργεια που θα συζητηθεί πολύ, αλλά αυτό είναι ο Απόλλωνας. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Τάσο, τι να περιμένουμε από την ομάδα στη συνέχεια του πρωταθλήματος? Ναι, όπως προείπα, εμείς θα δίνουμε κάθε μέρα τον καλύτερό μας σε αυτό και στις προπονήσεις και στους αγώνες. Ο Απόλλωνας θα συνεχίσει αυτή την καλή πορεία που έχει και θα βγουν και τα αποτελέσματα. Σίγουρα καλό ποδόσφαιρο, δύναμη, ενέργεια. Ωραία. Το προπονητικό team, ο Χρήστος ο Βλάχος, ο Μίμης ο Μπρούσαλης, πώς είναι η συνεργασία σου? Πολύ καλή, πολύ καλή. Πολύ αξιόλογοι άνθρωποι και προπονητές. Εγώ είμαι τρίτος, είναι ο τρίτος μου χρόνος. Εσύ προέρχεσαι από τις ακαδημίες του Απόλλωνα. Είναι ο τρίτος μου χρόνος στην αντρική ομάδα, οπότε γνωριζόμαστε με το προπονητικό team και έχουμε καλή συνεργασία. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.